θα έλεγα και καλλιτέχνες που έχουμε πάθος για τη δουλειά μας. Παρότι. Ωραία, πιθανώς, εγώ τι ρόλο θα ξέρεις ότι ασχολούμαι. Έλα, πάμε τώρα στο θέμα μας. Πάρα πολύ. Μα θα ήθελα πάρα πολύ. Θα σας ανακοινώσουμε λοιπόν τώρα. Να παίξεις, Θεή. Έτσι, πρέπει να το κάνω. Θα κάνω στο καφέ της χαράς. Τη χαρά! τον καφέ θα κάνω. Δημήτρη, μπορείς να μην μπαίνει σε εμπόδια, να μην βάζεις εμπόδια. Μιλάω τώρα εδώ με το Ρώμα, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα ήσουν ακτινοβόλα και πολύ γοητευτική. Και ποιος ξέρει, μπορεί και ταλαντούχα. Βέβαια. Στην υποκριτική. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά πάντως θα ήταν μεγάλη χαρά. Θα δώσουμε τα χέρια μετά. Βεβαίως και θα κάνεις οπωσδήποτε μία εμφάνιση. Μόνο μαζί σου, με κανέναν άλλον. Ωραία. Ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, θα προχωρήσω εγώ την. Θα σου πω λοιπόν ότι το σενάριο, επειδή ακριβώς είμαστε παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε, τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Που αν θέλεις, αναγκαστήκαμε κιόλας να. Αυτό τώρα είναι τρόπος. Να το μετατρέψουμε, να βρούμε ποιο καινούριο πρόσωπο θα μπει, τι θα συμβεί, πώς θα ξαναμπεί η Ρένια, τι θα γίνει. Αυτό είναι η δουλειά μας και είναι και η αγάπη μας μαζί. Άσχετα που θα ασχοληθώ και με άλλα πράγματα όπως ήδη θα ξέρεις. Εγώ είμαι καλλιτέχνης, γεννήθηκα καλλιτέχνης.